προσφυγική συμφωνία μεταξύ Άγκυρας και Βρυξελών θα πρέπει να επικαιροποιηθεί ώστε να περιλαμβάνει την επιστροφή των προσφύγων στι χώρε του, δήλωσε ο Τούρκος Υπουργό Εξωτερικών Τσαβούσογλου. Όσον αφορά του Αφγανού, δεν θα υπάρξει συνεργασία όπω Σα πληρώνουμε για να κρατάτε πρόσφυγε, δήλωσε ο Τσαβούσογλου σε κοινή συνέντευξη τύπου με τον ομολογό του από την Ολλανδία Sigrid Kag στην Άγκυρα. Σύμφωνα με τη συμφωνία που ισχύει από το 2016 η Τουρκία εμποδίζει του Σύριου πρόσφυγε να κατευθυνθούν προ ευρωπαϊκέ χώρε με αντάλλαγμα οικονομική υποστήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ορισμένε ευρωπαϊκέ χώρε, συμπεριλαμβανομένου του Βελγίου και τη Αυστρία, προτείναν αυτή η συμφωνία να επεκταθεί και στου Αφγανού πρόσφυγε. Ωστόσο, είπε ο Τσαβούσογλου, η Άγκυρα δεν θα το δεχτεί. Επιπλέον, η υπάρχουσα συμφωνία πρέπει να περιλαμβάνει την αποστολή και Σύρων πίσω στι χώρε του, και με ασφάλεια, σημείωσε. Αυτό το πρόβλημα γίνεται όλο και μεγαλύτερο, δημιουργώντα επιπρόσθετα προβλήματα. Αν είναι πρόβλημα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι πρόβλημα και για την Τουρκία, παρατηρήσε ο Υπουργό. Απάντοντα σε ερώτηση, ο Τσαβούσογκλου είπε ότι η Τουρκία δεν θα φιλοξενήσει Αφγανού που θα εκενωθούν από άλλε χώρε. Προηγουμένω, το Τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών διέψευσε τι αναφορέ ότι το Ηνωμένο Βασίλειο και οι Ηνωμένε Πολιτείε επρόκειτο να δημιουργήσουν κόμβου πορεία προσφύγων στην Τουρκία. Όσον αφορά την κατάσταση στο διεθνέ αεροδρόμιο Χαμίν Καρζάη στην πρωτεύουσα του Αφγανιστάν, την Καμπούλ, ο Τσαβούσογλου είπε: Υπάρχουν αιτήματα από του Ταλιμπάν και άλλε χώρε για συνεργασία. Τα αξιολογούμε. Το πιο σημαντικό πράγμα εδώ είναι η ασφάλεια του αεροδρομίου. Μεταφέραμε τη γνώμη μα γι' αυτό στου Ταλιμπάν, είπε και πρόσθεσε: Είπαν ότι θα διασφαλίσουν την ασφάλεια εντό και εκτό αεροδρομίου. Ωστόσο, αυτό πρέπει να γίνει με τρόπο που να εμπνέει εμπιστοσύνη στη διεθνή κοινότητα. Η Τουρκία λειτουργούσε και προστάτευε το αεροδρόμιο για έξι χρόνια στο πλαίσιο αποστολή του ΝΑΤΟ και είχε συνομιλίε τόσο με τι ΗΠΑ όσο και με του Ταλιμπάν για να συνεχίσει να το κάνει μετά την αποχώρηση των Αμερικανικών δυνάμεων από τη χώρα. Το σχέδιο δεν μπορούσε να εκπληρωθεί καθώ οι Ταλιμπάν αρνήθηκαν το αίτημα τη Τουρκία να διατηρήσει του στρατιώτε τη στη χώρα. Η Τουρκία ολοκλήρωσε την εκένωση των στρατευμάτων τη από το Αφγανιστάν στι 27 Αυγούστου. Ο υπουργό Τσαβούσογλου πρότεινε ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν ιδιωτικέ εταιρείε ασφαλεία για την προστασία του αεροδρομίου. Δεν χρειάζεται να υπάρχουν στρατιωτικέ ή αστυνομικέ δυνάμει. Υπάρχουν εταιρείε που ειδικεύονται σε αυτό, είπε. Διαφαίνεται από τι δηλώσει Τσαβούσογλου ότι η Τουρκία θα προσπαθήσει να εκμεύσει οικονομικά αντελάγματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Προκειμένου να διώξει πίσω στη χώρα τους τους ήδη υπάρχοντες στην Τουρκία σύριου και Αφγανούς μετανάστες 3,5 εκατομμυρίων περίπου, καθώς και να προωθεί πίσω στο Αφγανιστάν όσους εισέλθουν παράνομα στην Τουρκία έφεξης. Δεν μιλάμε για πάρα πολλά χρήματα και εν σαν ανεξέλεγκτα, αφού η Τουρκία θα μπορεί να παίζει με του αριθμού. Όπω και να είναι, η Τουρκία θα χρησιμοποιεί τι ιδιωτικέ αυτέ εταιρείε για ίδιο όφελό τη, το οποίο δεν θα είναι κατά ανάγκη ταυτόσιμο με αυτό τον Ταλιμπάν και για το λόγο αυτό οι τελευταίοι τηρούν επιφυλακτική στάση. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε. Αν σα άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μα για να λαμβάνετε πρώτοι όλε τι νεότερε εξελίξει. Μην ξεχνάτε να μα κάνετε σχόλια με την άποψή σα, καθώ η γνώμη σα είναι πολύ σημαντική για εμά.